ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Περιφερειάρχης περιέγραψαν και ανέδειξαν τη σπουδαιότητα του Διεθνούς Αγώνα Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος 2022. Όπως γνωρίζετε, για να επιτύχει ο αγώνας, πέρα από την άρτια οργάνωση, που ήδη, όπως μας ενημέρωσε και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Περιφερειάρχης, έχει οργανωθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, απαιτείται και ο αγώνας να διεξαχθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας, σχεδιάσαμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ο σχεδιασμός έγινε με γνώμονα την ασφάλεια των αγωνιζομένων αθλητών σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι ποδηλάτες αγωνίζονται έχοντας στραμμένη την προσοχή τους αποκλειστικά στον αγώνα. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τους παρέχουμε την αίσθηση ασφάλειας για να αγωνιστούν απρόσκοπτα. Για το λόγο αυτό έχουν ανακοινωθεί ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν σε όλο το μήκος της διαδρομής του αγώνα που διατρέχει την περιφερειακή ενότητα Λάρισας. Από τα όρια μας στον ομό με τα Τρίκαλα, στην περιοχή του Δαμασίου, μέχρι και τον τερματισμό στον Ιπποκράτη. Οι ρυθμίσεις αυτές, παρότι είναι αρκετές, αν παρατηρήσετε το χάρτη της διαδρομής, θα δείτε ότι είναι πλέον απαραίτητες για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, αλλά και τη μικρότερη δυνατή όχληση της κίνησης στην περιοχή και κυρίως στην πόλη μας. Αυτό που γίνεται στη Λάρισα, το εύρος κίνησης της διαδρομής του αγώνα, δεν υπάρχει σε καμία άλλη πόλη. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω για τις αθέσεις οδού στο κέντρο της πόλης από όπου θα διέλθουν οι ποδηλάτες. Παρακαλούν πολύ τους φίλους οδηγούς που θα διέλθουν το πρωί είτε όσους μπαίνουν από το βράδυ μόνιμοι κάτοικοι να συμμορφωθούν με τις ρυθμίσεις που υπάρχουν. Επίσης, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο σχεδιασμός μας προβλέπει τη σταδιακή άρση των ρυθμίσεων αυτών κατά την εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή, από όπου περνάει ο αγώνας και ολοκληρώνεται και το τελευταίο ποδήλατο, υπάρχει ένα αυτοκίνητο που οριοθετεί το τέλος του αγώνα, θα υπάρχει και σταδιακή άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ζητούμε την κατανόηση των φίλων οδηγών και τη συνεργασία τους με τους αστυνομικούς που θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία.